Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, φοιτητές για να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την αγανάκτησή μας για τα κλειστά σχολεία, για τα μέτρα που δεν εννοεί και δεν θέλει να πάρει η κυβέρνηση. Ένας χρόνος πέρασε και είμαστε ακόμη στην τηλεκπαίδευση. Ακούω, δεν ακούω, πέφτει το σύρμα, δεν πέφτει. Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με αυτό. Η υγεία και η παιδεία είναι τα τελευταία δημόσια αγαθά που μας έμειναν. Επιτέλους σας κάνει κάτι. Σήμερα έχει ανοιχτά τα ειδικά σχολεία χωρίς να παίρνει ούτε ένα μέτρο προστασίας της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ξέρουμε όλοι καλά το θάνατο του μαθητή, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στα μέσα, σε ειδικό σχολείο από COVID-19. Πότε επιτέλους θα ιδρώσει τα αυτοί τους, πότε επιτέλους θα συγκινηθούν να πάρουν έστω και ένα μέτρο, να κάνουν τακτικά τεστ, να κάνουν εμβολιασμούς, να εμβαριώσουν τους μαθητές στην τάξη, να στείλουν εκπαιδευτικούς. Πότε? Σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης βρίσκονται ακόμα μια φορά μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου, μπροστά από το μέσα βασικά στους δρόμους της πόλης, για να φωνάξουμε δυνατά μέσα σε μια περίοδο που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που οι σχολές μας έκλεισαν, ότι θέλουμε να ξαναγίνουμε φοιτητές. Ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας, που αυτή τη στιγμή πλημμυρίζουν και δυναμώνουν με τη φωνή τους τα συνθήματα που λένε ότι θέλουν να ξαναγίνουν φοιτητές, θέλουν τα χρήματα που μοιράζει η κυβέρνηση αφιδώς για ΜΑΤ και βία να τα δώσει για καθηγητές, για υποδομές, για τις σπουδές τους. Καταδικάζουμε με τον πιο αναπερίφραστο τρόπο τα σχέδια της κυβέρνησης, που μέσα σε αυτό το διάστημα, σε ένα διάστημα κλειστών σχολών και πανδημίας, έφερε ένα νόμο έκτρωμα, έφερε τα ΜΑΤ μέσα στις σχολές μας, με πιο εκοφαντικό παράδειγμα το ΑΠΘΙΤΑ και τις προσπάθειες εκένωσης του κτηρίου από τις αστυνομικές δυνάμεις, όπως και τα τραγικά γεγονότα της επέμβασης των αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο της Βρετανίας. Τους ξεκαθαρίζουμε ακόμα μια φορά ότι η φωνή των φοιτητών δεν θα σιγάσει, ίσα ίσα που θα δυναμώσει. Σήμερα στέλνουμε ηχηρό μήνυμα, ακυρώνουμε τα σχέδια της κυβέρνησης, δυναμώνουμε τη φωνή που διεκδικεί, που μάχεται επιθετικά για τις ανάγκες μας.